Στόχος μας να επαναφέρουμε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, ανέφεραν τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης. Με φόντο το δικαστήριο που γίνεται την Πέμπτη και θα αποφασίσει για το ποια από τις δύο πλευρές θα διοικήσει, τα μέλη της παράταξης Σύνδεση αναφέρθηκαν σε όσα τους έχουν καταλογίσει τα μέλη της νυν διοίκησης όλο αυτό το διάστημα. Το εργατικό κέντρο, εδώ και 2,5 χρόνια, βρίσκεται υποκατάληψη από τις δυνάμεις του ΚΚΕ. Είναι 2,5 χρόνια τα οποία είναι τροχοπέδι για την εργατική τάξη της περιοχής μας, διότι δεν υπάρχει μία νόμιμη εκπροσώπηση, δεν υπάρχει η δευτεροβάθμια οργάνωση η οποία θα τους εκπροσωπήσει και θα προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Σε αυτή την περίοδο όπου τα εργασιακά πλήττονται και που θα έπρεπε η δευτεροβάθμια οργάνωση της περιοχής μας να έχει λόγο και ρόλο, δυστυχώς φαίνεται προς τα έξω ότι είμαστε κάποιες ομάδες οι οποίες διαπληκτίζονται και βρίσκονται σε κόντρα για τις θέσεις, για τις καρέκλες. Το εργατικό κέντρο αποτέλεσε όλο το προηγούμενο διάστημα εργαλείο προώθησης των απόψεων και των θέσεων συγκεκριμένου κόμματος και κυρίως σε ό,τι αφορά τα δημοτικά της πόλης μας και το Δήμο Πατρέων. Ήταν ένα εργαλείο αυτά τα 2,5 χρόνια στα χέρια της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Πελετίδη, το οποίο το αξιοποιούσε κατά το δοκούν, προκειμένου να υπερασπίζεται τις θέσεις του και να βάζει μπροστά δήθεν την εργατική τάξη της πόλης προς προάσπιση των δικό του θέσεων, απόψεων ή τέλος πάντων όσων επεδίωκε η Δημοτική Αρχή και ήθελε να προωθήσει και να είναι πιο εύπεπτα στην τοπική κοινωνία. Οι ισχυρισμοί τους βέβαια έχουν καταρρεύσει στα δικαστήρια, όπως λένε, αφού όλες τις δικαστικές διαμάχες τις έχουν χάσει. Προσέφηκαν στα δικαστήρια για την οθεία, την υποτιθέμενη οθεία μιας σειράς σωματείων. Βγήκαν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είπαν ότι όχι μόνο δεν είναι νόθα τα συγκεκριμένα σωματεία τα οποία κατηγορούσαν, δηλαδή την πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων σωματείων του εργατικού κέντρου, αλλά είναι νόμιμα, έχουν διεξάγει σύμφωνα με τον νόμο τις εκλογικές διαδικασίες, έχουν υπαρκτά μέλη, πέρασαν από κόσκινο όλα αυτά τα σωματεία, υπέστησαν τη βάσανο της λάσπης και της συκοφαντίας και δικαιώθηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη στην οποία οι ίδιοι οι καταληψίες προσέφυγαν. Μάλιστα μιλούν για κοροϊδία, αφού αύριο που γίνεται το δικαστήριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αίτημα το ασφαλιστικό. Όπως τα είδατε ανεβαίνοντας στην εξώπορτα του εργατικού κέντρου, υπάρχουν κάποιες αφίσες όπου καλούν τον κόσμο για συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια αύριο ώρα 9 για το ασφαλιστικό. Δεν είναι τόσο έτσι ξεδιάντροπα, δεν εξαπατούν τον κόσμο. Καταρχάς, σε ποιους απευθύνονται? Θα μιλάει ο κύριος Αγγελόπουλος για το ασφαλιστικό έξω από τα δικαστήρια τη στιγμή που μέσα θα γίνονται δίκες και θα έχει πάει ο κάθε άνθρωπος να βρει το δίκιο του? Θα είναι έξω ο κύριος Αγγελόπουλος να μιλάει για το ασφαλιστικό? Όχι βέβαια. Ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί και από τις δύο πλευρές.